γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Χθες το πρωί είχαμε ένα πολύ ισχυρό σημείο, μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5,4. Είναι σε εξέλιξη. Άρα λοιπόν είναι τρομακτικές οι εμπειρίες για τα παιδιά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουμε αναφορές από πολλές σχολικές μονάδες και όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας. Σήμερα η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται στο οροπέδιο, γιατί έχουμε αναφορές από το οροπέδιο, έχουμε αναφορές από την περιοχή της Μεσαράς, από Πεστό, από Ασίτες, από Ψαρή Ευκοράδα. Άρα λοιπόν τα σχολεία πρέπει να ελεγχθούν από την αρμόδια υπηρεσία για να δούμε αν υπάρχουν πρόβλημα στατικότητας και αν είναι ασφαλή για να υποδεχτούν παιδιά. Για το λόγο αυτό κρίθηκε και αποφασίστηκε. Απαραίτητο κρίθηκε, απαραίτητο και αποφασίστηκε να παραμείνουν πιστά έως την ερχόμενη Παρασκευή και θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Το σίγουρο από ό,τι βλέπουμε είναι ότι στις πληγείσες περιοχές, δηλαδή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και σε πάρα πολλά σχολεία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σίγουρα δεν θα μπορούν να υποδεχτούν παιδιά ούτε την άλλη εβδομάδα. Είμαστε σε αναμονή. Ούτε την άλλη εβδομάδα. Των αιθουσών, όπως αναγγέλθηκε και χθες. Για να τοποθετούν λιώμενες αίθουσες για να μπορεί να ξεκινήσει η διδασκαλία στις περιοχές αυτές. Αυτό πότε προσδιορίζεται, πότε μπορεί να γίνει? Υπάρχει σχεδιασμός και κυρίως χρονικός ορίζοντας, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Από αύριο περιμένουμε λιώμενες αίθουσες και για τα, για όσους που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες για τα παιδιά, αλλά και για τους πληγέντες συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, ένα-ένα τώρα. Λιώμενες αίθουσες που θα εγκατασταθούν σε κάθε περιοχή όπου υπάρχουν αναφορές ότι το σχολείο παρουσιάζει προβλήματα ρογμές, θέλετε να πείτε, κύριε Συριγωνάκη, έχουν πέσει σοβάδες ή οτιδήποτε άλλο. Η αρμόδια επιτροπή θα κρίνει αν ένα σχολείο είναι κατάλληλο για να υποδεχτεί μαθητές ή όχι και ανάλογα. Αν κριθεί ακατάλληλο, φυσικά θα τοποθετηθεί μια λιώμενη αίθουσα, 2, 3, 5, για να μπορούν οι μαθητές να συνεχίσουν να κάνουν μάθημα για να συνεχιστεί η διδασκαλία. Μάλιστα. Σε όλη την περιφερειακή ενότητα, όπως επίσης λέτε, λιώμενες αίθουσες οικίσκη, όπως έχουμε μάθει να το λέμε πιο απλά, για τη φιλοξενία των ανθρώπων, των πληγέντων, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν μακριά από τη δική τους την περιοχή, παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα. Αυτό μου λέτε? Αυτό και αυτό είναι μια πραγματικότητα, παρόλο που έχουμε μισθώσει, έχουν μισθωθεί κλείνε σε διάφορα ξενοδοχεία. Πόσοι στον αριθμό? Αποφεύγουν να απομακρύνονται από την περιοχή εδώ. Έχουν μισθωθεί πολλές? Αν έχουν μισθωθεί κλινές. Ναι, σε ξενοδοχεία. Στο Τούρο έχουμε, στο Καστέλι, υπάρχει και προσφορά από πολλούς επιχειρηματίες ξενοδόχους στην περιοχή του Κοκκινιχάνη, περιοχή Χερσονήσου, Αγίας Πελαγίας. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να απομακρυνθούν. Οπότε προς το παρόν έχουμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας μέσα σε σκηνές. Σκοπός μας και στόχος μας είναι να μην είναι κανένας συμπολίτης μας σε σκηνή. Το ζητούμενο το μεγάλο είναι, και δεν ξέρω πώς μπορούν να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι, ότι θα είναι και δύσκολες οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες, γιατί κάνοντας μια κουβέντα από τον κύριο Μαρουσάκη, με τον κύριο Μαρουσάκη τον μετεωρολόγο, μας έλεγε ότι ξέρετε, σταδιακά θα έχουμε και ασθενείς βροχές στη Βόρεια Κρήτη, όπως επίσης και ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αναμένουμε από την ερχόμενη Παρασκευή επιδείνωση του καιρού και αυτό θα δυσκολεύσει πάρα πολύ την όλη κατάσταση εδώ. Είναι που είναι δύσκολη ή διαχειρίσιμη, αλλά θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, η οικίσκηση ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοξενία των ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται να φύγουν από την περιοχή τους, από το χωριό τους, θα τοποθετηθούν σε κάθε περιοχή όπου το πλήγμα πραγματικά είναι μεγάλο ή που φαίνεται ότι υπάρχουν οι ζημιές. Δεν ξέρω αν θα είναι Κατοπουλιές, αν θα είναι Ρουσοχώρια, αν θα είναι Καστέλαιο, όπου υπάρχει θέμα. Από τον Δήμο, από τις υπηρεσίες του Δήμου και ανάλογα θα τοποθετηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες και πάμε παρακάτω, διότι όπως είπατε αυτή η διαδικασία θα βρεθεί σε εξέλιξη από αύριο. Ακούσαμε για στρώματα, ακούσαμε για ράντσα τα οποία θα έφθαναν προκειμένου τουλάχιστον να βελτιωθεί κάτι στις σκηνές. Προς το παρόν έχουν έρθει αυτά τα υλικά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί βρίσκομαι στο συγκεκριμένο χώρο,
Γίνεται η τοποθέτηση των ράντζων, ήταν 300 ράντζα από την πολιτική προστασία σήμερα, τα οποία τοποθετούνται μέσα στις σκηνές ανάλογα με τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κάθε σκηνή. Ναι. Είναι ράντζο με στρώμα για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Μετά τον εθνιδιασμό και μετά τις πρώτες ενέργειες, κοιτάζουμε κάθε μέρα να βελτιώνουμε την κατάσταση. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Άρα παρόλα αυτά υπάρχει μια συνεργασία όλων των χωρέων, ένας συντονισμός και ευελπιστούμε να, κάθε μέρα να γινόμαστε και καλύτεροι. Μάλιστα. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να υποκαταστήσουμε τις συνθήκες που θα είχαμε στα σπίτια μας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Προσπαθούμε για το καλύτερο.